Φύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε λέησον. Παναγία σου κράτου. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Προηγημένες στην δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένα Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μηνομνέζοντες, οι αυτούς και ρελούς και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον τάφον σου σωτήρ στρατιώτε τηρούντες νεκροί τη αστραπή του οφθέντος αγγέλου εγένοντο κηρύττοντος γυναίξη την Ανάσταση σε δοξάζομεν το της τωράς καθερέτην σι προσπίπτωμεν το Ανασταντί εκ τάφου και μόνο Θεό ημών. Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Σταυρό προσιλωθείς, εκουσίως υπήρχον, ενήματι τεχνίσως, ητός οδότα, το κράτος συνέτριψας, δυνατέν τον θανάτο σου, σε γαρέφρυξαν, επιλωρή του Άδου, συσυνήγυρας, σαν βεώνος δανώντας, ως μόνος φιλάνθρωπος. Γαβριλίου, τάξη. Δεσπότη, Αγία Κιβωτό. Ο Σέφη, ο Δίκαι, ο Δαβί, εδίκης παρτιτέρα των ουρανών, βαστάζας ατομίστη σου, δόξα το ενίκη, εις αντί εν σύ. Δόξα τον πρώην φόβη σου, δόξα το ενίκη, δόξα τη του τόκου σου. Γυναίκες προς το μήμα παραγένοντο όρθριε και αγγελική νοπτασία θεασάμενη έτρεμον. Ο τάφος εξίστραπτε ζωή το θαύμα κατέλειπε να φτάσει. Δια τούτο απελθούσε τις μαθητές εκείρητον την έγκριση. Μονάδινε σκύλευσε Χριστός ως μόνος κρατέος και δυνατός και φθαρέντας συνήγυρε πάντας το της κατακρίσεως φόβων λύσας δυνάμεις σταυρού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εν το Σταυρό προσιλωθείς η ζωή των απάντων και νεκρής λογιστής ο αθάνατος Κύριος. Ανέστης τριήμερος σωτήρ και ήγυρας Αδάμ εκ της τωράς. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών ευώαυσι ζωοδότα. Δόξα της εισπαθήμας η Χριστέ, δόξα τη Αναστάση σου,
δόξα τη συγκαταβάση σου μόνο φιλάνθρωπο. Και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων αμήν. Μαρία το σεπτόν του δεσπότου δοχείων. Ανάστησον ημάς πεπτοκώντας εις χάος. Δίνεις από γνώσεως και πτεσμάτων και θλίψεων. Σιγαρπέ φυγάς αμαρτωλών σωτηρία και βοήθεια και κρατεά προστασία και σώζεις τους δούλους σου. Το σκητήματα πάντα τα τη αρκός, καλλινόσα απόνησα σχητική. Αντρίων απέδικα σα τη ψυχή σου το φρόνημα. Τον γάσταυρον παθήσα το κύριε θεάσαστε. Ιερόσα ήδη με το κόσμο ετράνωσε. Όθεν και προζήλων αγγελικής πολιτείας το θύμος δίγυρα σε αυτήν παμακάριστε δια τούτο γερερόμε τη μνήμην σου Μαρία πιστός των πτεσμάτων αφέσινε του μενή δωρηθήνε πλουσίως ημίν τες πρεσβείες σου. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και σώνας τον αιώνα μην εισήλυνεν επάγιν αμαρτιών και γουκές την υπόσταση σεν εμή δεινός γαρτεπότησε καταιγείς των πτεσμάτων με αλήτεκουσα λόγων των μόνων φιλάνθρωπων εμέ επιβλέψον παρθένε και ρίσε με πάσης αμαρτίας και παθών ψυχοθόρων την πάσης κακόσεως του δεινού πολεμήτερος είναι ψαλογηθόμενος. Πρέσβευε το σωείο και Θεό των πτεσμάτων άφεσιν δωρήσαστε της καταφεύγουσι πίστη της σκέπη σου άκραντε. Ελέης ευλογητός Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Τον αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε ενεκρής λογιστέντα του θανάτου δε σωτήρ την ισκήν καθελώντα και συνε αυτού τον Αδάμε γύραντα και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Why do you mingle the ointments with your tears full of pity, O women disciples? Thus the angel who was shining in the tomb cried to the myrrh-bearing women, see for yourselves the empty tomb and understand that the Savior has risen from the sepulchre. Αλεπέστη προς αυτάς ο άγγελος και είπε ο καιρός πέπαυθε μη κλαίτε την Ανάσταση δε Αποστόλης είπατε. Λογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σωτερέν ηχούντο. Αγγέλου τρανός προς αυτάς φθεγκωμένου τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε ως Θεός γάρ εξανέστη του μνήματος. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. We bow down in worship to the Father and His Son and the Holy Spirit, the Holy Trinity, one in essence. And we cry aloud with the seraphim, Holy, holy, holy are you, O Lord. Και νυν και αεί και
και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ζωδό την τεκούσα, ελυτρός ο Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτία. Αρμονίδε τη Εύα, αντιλήπεις παρέσκες, ρέψαντα ζωής ήθινε προστάφτην δε, ο εξούς αρκωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to you, O God. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αγένεν εν γενεν πεις λέτας πρέι του δελό. Κύρια λαϊσό. Ελπάς, σέιβας, χαυμέρισι απόνας, εν προτέκτας ο Γκάντ, by your grace. Κύρια λαϊσό. Της Παναγίας Αχράντου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Η Κύριε. Ότι ευλογητέ σου το όνομα και δε δοξαστέ σου η Βασιλεία, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. The repentance of the robber plundered paradise, while the lament of the myrrh-bearing women revealed the joy. For you had risen, O Christ, our God, bestowing on the world the great mercy. Εν το θλιβεσθέ με εις ακουσό μου των οδυνών, Κύριε σοι κράζον. Peaceless does divine longing become, and those who dwell in the wilderness, outside of the futile world, as they are. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, τιμή και δόξα ως περ Πατρί πρέπει άμα και Υιό. Δια του το άσομεν την τριαδική μονοκρατορία. Εις τα όρη των σώμ υψωσασμενόμων, άρεθες εκλάμπρινον ο Θεός ή να υμνώσε. Δεξιά σου χείρι λαβών συλλόγε, φύλαξον με φρούρισον, μη πήρ με φλέξη της αμαρτίας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, πάσα εκτίση καινουργείται, παλιδρομούσα εις το πρώτο να σας την έσγαρες την πατρική λόγο. As they said to me, let us journey to the courts of the Lord. My spirit has been cheered, and my heart rejoices also. Επίγον Δαβίδ, φοβός μέγας, εκεί γαρθρώνων εκτεθέντων κρυθίσονται, άπασε φίλε της γης και γλώσσε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγίω Πνεύματι, τιμή προσκύνηση δόξαν και κράτος, ως πατρίτε άξιο και το Υιό διπροσφέρει, μονάς γαρεστήν τριάστη φύση αλλού προσώπης. Νυν αναστήσω με, λέγει Κύριος, θύσω με εν σωτηρίο, παρησιάσω με εν αυτό. Νυν αναστήσω με, λέγει Κύριος, θύσω με εν σωτηρίο, παρησιάσω με εν αυτό. Words of the Lord appear words like silver fire in the furnace of earth, purified seven times. Now I will arise, says the Lord. I will establish them in salvation.
I will declare it boldly. You arose from the sepulchre in glory as God's, and with yourself resurrected the world. And mortal nature extolled you as God, and death was obliterated. And Adam is dancing, O Master, and Eve, now redeemed from the bonds, rejoices, crying out, O Christ, you are he who grants resurrection to all. You are he who grants resurrection to all. Let us extol as an omnipotent God, the one who rose on the third day, and who smashed the gates of Hades, and who raised from the tombs those who were there from all time, and who was seen by the myrrh-bearing women as he so willed, uttering to them first of all the greeting, rejoice, and to the apostles declaring the joy as the only giver of life. Therefore, in faith, the women announced to the disciples the tokens of victory, and Hades groans and death laments, and the world exults, and all people rejoice together. For you, O Christ, are he who grants resurrection to all. You grants resurrection to all. You were once completely full of fornication of all kinds, but today you show yourself a bride of Christ through repentance. Longingly, you imitated the angel's lifestyle. With the cross being your weapon, you trampled demons. Therefore, glorious Saint Mary, you have appeared as a bride of heaven's realm. You have appeared as a bride on heaven's realm. You of Christ and daughter, now in song we praise you. O Mary most renowned, accounted the Egyptians nursling, but yet fleeing all their error. You were altogether offered as a seedling precious to the church. With self-control and supplication, you practiced asceticism beyond the measure of human nature. Therefore, you were exalted in Christ through way of life and practice. Glorious Saint Mary, you have appeared as a bride of heaven. You have appeared as a bride on heaven's realm. Εξ ανέστησης ως Θεός εκ του τάφου εν δόξη και κόσμος συνανέστησες και η φύση των βρωτών ως Θεόν σε ανήμνησε και θάνατος υφάνιστε και ο Αδάμ χορεύει δέσποτα και η Εύα είναι εκ των δεσμών λυτρουμένη χέρι κράζουσα. Σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση. Σύ ο πάση παρέχον Χριστέ την Ανάσταση. Στάντα τριήμερο ανυμνήσομεν ως Θεόν παντοδύναμον και πύλας του άδος συντρίψαντα και τους απαιώνος εκ τάφου εγείραντα, μυροφόρης οφθέντα καθώς ευδόκησε, πρώτες ταύτες το χαίρετε φύσας και αποστόλης χαράν μηνύων ως μόνος ζωδότης. Όθεν πίστη οι γυναίκες, μαθητές σύμβολα νίκης ευαγγελίζονται και άδη στενάζει. Και θάνατος οδύρεται, και κόσμος αγάλεται, και πάντες συγχαίρουσι. Σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Σίγαρ παρέσχες πάση Χριστέ την Ανάσταση. Η πορνείας πρώτερον με μεστομένη παντίας Χριστού νύμφη σήμερον τη μετανία εδείχθης αγγέλων την πολιτείαν επιποθούσα δαίμονας. Σταυρού το όπλο καταπατούσα. Δια τούτο βασιλείας εφάνης νύμφη Μαρία ενδόξε. Δια τούτο βασιλείας εφάνης νύμφη Μαρία ενδόξε. Την ανάδα Χριστού και θυγατέρα άσμα συνεφημούμεν σε νυν. Μαρία Παναίδημε την των Αιγυπτίων αναφανίσαν. Θρέμα την πλάνη δε τούτον πάσαν φυγούσαν. Και καλώς προσενεχθήσαν τη εκκλησία βλάστημα τίμιον. Δια εγκρατείας και δεήσεως ασκήσαν υπερμέτρων της ανθρωπίνης φύσεως. Διόκια υψώθης εν Χριστώ δια βίου και πράξεως, βασιλείας ουρανού φανίσα, νύμφη Μαρία πάνσεμνε. Βασιλείας ουρανού φανίσα, νύμφη Μαρία πάνσεμνε. On April the 10th, we commemorate the holy martyrs Terence, Africanus, Maximus, Pompey, and another 36, and also those with the blessed Zeno and Alexander and Theodore. On this day, we also commemorate the holy prophetess Oda. On this day, we commemorate the holy martyrs Iakovos the priest and Nazas the deacon. The holy new martyr Demos, who witnessed in Smyrna in the year 1763, died by the sword. On this day, we also commemorate our father among the saints, Gregory V, the new higher martyr, Archbishop of Constantinople, an ecumenical patriarch, who witnessed by hanging in that city in the year 1821. On this day, the fifth Sunday of Lent, we have been enjoined to observe the memory of our devout mother, Mary of Egypt. Her spirit is gone, the flesh long discarded. O earth, now hide the dead bones of Mary. By your intercessions, O God, have mercy on us and save us. Amen.
τη δεκάτη του αυτού μηνός μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τερεντίου, Αφρικανό Μαξίμου Πομπιείου και Εταίρων 36, έτη δε και των περί Μακάριων Ζήνουνα και Αλέξανδρων και Θεόδωρων. Τη αυτή μέρα μνήμη της Αγίας Προφήτηδος Σολδάς. Τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ιακώβου Πρεσβυτέρου και Αζά Διακόνου. Ο Άγιος Ναμάρτης Δήμος εν Σμύρνη μαρτυρήσεις κατά το έτος 1763 ξύφη τελειούται. Τη αυτή μέρα μνήμη του Εναγίης Πατρός Σιμών Γρηγορίου του Πέμπτου, του νέου Ιερομάρτυρας Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης και Οικουμενικού Πετριάρχου, του Διαγχώνης Μαρτυρήσεντος εν αυτή κατά το έτος 1821. Τη αυτή μέρα Κυριακή Πέμπτη των Νηστιών διατάχθη με μνήμη ποιήστε της Οσίας Μητρός Σιμών Μαρίας της Αιγυπτίας. Απήρε πνεύμα σάρξ απερί πάλε, τον όστινον γη κρύπτε νεκρών Μαρία. Τε αυτή πρεσβείε ο Θεό ελέγχει και σώσον εμά. Αμήν. Λέγε το. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματο. Και λόγον ρέξω με τη Βασιλή Δημητρή. Κι οφθήσω με Πεδρό πανηγυρίζων. Κι ασογηθούμενος ταύτης τα θαύματα. Στους υμνολόγους Θεοτό και ο ζώσα και αυτόν ως πηγή διάσον συγκροτήσαντας πνευματικών στερέωσον. Και τη Θεία δόξη σου Στέφανον δόξης αξίωσον. Την ανεξιχνία στον Θείαν Βουλήν της εκ της Παρθένου Σαρκώσεως σουμ του υψίστου ο προφήτης Αβακού. Κατά νόν εκραυγαζε δόξα τη δυνάμη σου Κύριε. Εξέστη τα σύμπαντα επί τη Θεία δόξη σου, σίγαρα πυρόγα με παρθένε, έσχεσεν μήτρα των επιπάντων θεών και τέτοκας άχρονων ιών, πάση της υμνούσης εσωτηρίαν βραβεύοντα. Τη Θείαν ταύτην και πάντημον τελούντες εορτήν οι Θεόφρονες της Θεομητωρών. Δευτέντας Κύρας κροτήσομεν τον εξαυτής τεχθέντας Θεόν δοξάζοντες. Που κελάτρευσαν τη κτήση οι Θεόφρονες παρά τον κτίσαντα, αλλά πυρός απειλήν. Ανδρείος πατήσαντες, χαίροντες έψαλον, υπερήμνητε, ο των πατέρων Κύριος και Θεός ευλογητώσει. Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, πέδας ευαγής εν τη καμίνο, ο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, ότε μεν τυπούμενος, είτε ενεργούμενος. Την οικουμένην άπασαν, αγύρι ψαλούσαν, τον Κύριον υμνείτε τα έργα, και υπερυψούτε εις πάντας τους αιώνας. Δεϊθόμεν, Κύριε λέησον, ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο. Πάσα πνοή εν εσάτω τον Κύριο. Εν εσάτω πνοή. Πάσα τον Κύριο. Κι υπέρ του καταξιωθήνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου
Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομαι. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση, peace be with all of you. Και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ιωάννην, Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ως ισοψίας, τη μέρα εκείνη, τη μία των Σαββάτων και των θυρών και κλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθητές συνηγμένοι δια των φόβων των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και έστη στο μέσο και λέγει αυτής, «Ειρήνη ημίν». Και τούτο υπον έδειξεν αυτής τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν ουν οι μαθητές οι δόντες των Κύριων. Είπεν ουν αυτής ο Ιησούς πάλιν, «Ειρήνη ημίν». Καθώς απέσταλκέ με ο Πατήρ, καγώ πέμπω ημάς. Και τούτο υπόν ενεφύσισε και λέγει αυτής, «Λάβετε πνεύμα Άγιον, αν την ον αφήτετε σαμαρτίας αφίεντε αυτής, αν την ον κρατείτε και κράτητε». Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, ουκίν με ταυτόν ότε ήλθε ο Ιησούς. Έλεγον ουν αυτό οι άλλοι μαθητέ, εωράκαμεν τον Κύριον. Ο δε είπεν αυτής, «Εάν μη είδον τες χερσίν αυτού, των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάκτυλόν μου εις τον τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, μου μη πιστεύσω». Και μεθημέρας οκτώ πάλι ήσαν έσω οι μαθητέ αυτού και Θωμάς μετά αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς των θυρών και κλεισμένων και έστη εις το μέσον και είπεν, «Ειρήνη ημίν». Ήτα λέγει το Θωμά, «Φέρε τον δάκτυλόν σου, όδε, και είδε τα σχήρας μου. Και φέρε την χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου, και μη γίνου άπιστος, αλλά πιστός». Και απεκρίθη Θωμάς και είπεν αυτό, «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Ότι εωρακάς με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Πολλά μενούν και άλλα σημεία επίησεν ο Ιησούς, ενώπιον των μαθητών αυτού, αού και στη γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Τα αυτά δε γέγραπτε ή να πιστεύσετε ότι Ιησούς εστίν ο Χριστός ο Υιός του Θεού και ή να πιστεύοντες ζωήν έχετε εν το ονόματι αυτού. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. The Holy Gospel is according to St. John. Let us be attentive. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. On the evening of that day, the first day of the week, the doors being shut where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, "Peace be with you." When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. Jesus said to them, "Peace be with you. As the Father has sent me, even so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. If you forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained." Now Thomas, one of the 12, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see in his hands the print of the nails, and place my finger in the mark of the nails, and place my hand in his side, I will not believe." 8 days later, his disciples were again in the house, and Thomas was with them. The doors were shut, but Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands. And put out your hand and place it in my side. Do not be faithless, but believing." Thomas answered him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet believe." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples, which are not written in this book. But these are written that you may believe that Jesus is the Christ,
the Son of God, and that believing you may have life in his name. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον, Ιησούν τον μόνον αμάρτητον, τον Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση μνούμεν και δοξάζομεν. Σίγαρε ο Θεός ημών εκτός σου άλλου κοίδαμεν, τον ομά σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντα σε πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ιδού γαρίρθη δια του Σταυρού χαράν όλο τον κόσμο. Διαπαντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνες διμάς, θανάτω θάνατον όλεσεν. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, and your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God. Apart from you, we know no other. We call upon your name. Come, all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through the cross, joy has come to the whole world. Ever blessed in the Lord, let us praise his resurrection. For having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ελεήμον, ελεήσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Ελεήμον, από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαριστών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντώ. Σήμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιον σου επίσα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πληνεστέσαι. Η δούγαρα νονομία συνελήφθη και να μαρτύς και σε με μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Αρδίον καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο με να ανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Είσαι με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι εθέλησα εις η ανέδωκαν άνωρο καυτώματα ουκ ευδοκίσει. Για το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστηριόν σου μόσχους και ελεήθων με ο Θεός. Ναι, δόξα Πατρί. Φέρον τους
Θεός όλων εσφυλωμένων. Άλλος ικτήρμων καθαρών ευσπλάνο σου κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημα μου τα Spirit and Bishop of Trimithos, Nectarius and Metapolis, the wonder workers,
The holy, glorious, great martyrs, George the Victorious, Demetrius the Mithridates, Theodore the Tyrant, Theodore the General, Minos the Wonder Worker, the higher martyrs, Haralambos and Eleftherios, the holy, glorious, and victorious martyrs, the glorious, great martyr in all laudable Ephemia, the holy, and glorious martyrs, Thecla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kitiki, Potini, Marina, Pariskavi, and Irene, of our holy God-bearing fathers, the holy and righteous of God, Joachim and Anna, our devout mother, Mary of Egypt, whose memory we celebrate today, and of all your saints, we beseech you, holy merciful Lord, hear us sinners to pray to you, and have mercy on us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητός η. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμών δεσμεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλεί στο πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Και επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η του γαραποντούτη μακαριούσι με πάσε γενέ, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Ότι επί σε με μεγαλεία δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Είσαι κράτος εμβραχίων αυτού και σκόρπισεν υπερηφόρος Πάνους διάνοια καρδίας αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Καθήλε δυνάστα από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς πεινώντας ενέπτυσεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Λάβε το Ισραήλ παιδός αυτού είναι ελέους καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνων την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Απ' γη γενής, σκυρτά το πνεύμα τη λαμπαδοχούμενος, αν
And yeah.
ύψιστης συ πρέπει ύμνος το πείσαν αυτής κρίμα εγγραπτών, δόξα αυτή εστε πάση τη σωσή αυτού. Υμνούμεν σου Χριστέ το σωτήριον πάθος και δοξάζομεν σου την Ανάσταση. Και το αιώνα της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Τον νεκρό κυρίνευσον ημών την ζωή Κύριε μόνος πάντοδη δύναμο. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ο τον αδείς κυλέψα και των ανθρώπων αναστήσας η Αναστάση σου Χριστέ. Όσον ημάς εν καθαρά καρδία ημνήν και δοξάζησε. Εν είτε αυτόν εν ηχός άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Πίσω συγκατάβαση δοξάζοντες υμνούμεν σε Χριστέ ετέθης εκ παρθένου και αχωριστός υπήρχες το Πατρί επάθες ως άνθρωπος και εκουσίως υπέρ μήνας σταυρό ανέστης εκ του ταύου ως εφαστάδος προέλθω τι να σώσεις τον κόσμο. Σε μεν διεκόλυε της των σεπτών υποπτίας μολυσμών το προτέρων το επισυρωμένον μη αντιρίων
είδε συνέστεσιν και των συνθεόφρων πεπραγμένων η συνείδησης την πρωτακρίτωνα συνεπιστροφήν εν υγράσατο εικόνη γαρ προβλέψασα την ευλογημένη Θεόπεδος πάντων καταργούσα θεσμάτων σου πανέφημε το πριν εν παρησία των τιμιών ξύλο προσκυνήσασα. Είτε αυτόν εγκυβάλισε δίχησε, είτε αυτόν εγκυβάλισε αλλάγμου, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Σε με διεκολιέ της των ψευτών εποπτείας, όλης μόν των πρότερων, το επισυρώμενον διαντηριών. Εστέσιν και τον συνθεόφρον πεπραγμένον η συνείδησης την πρωτακρίτωνα η επιστροφή εν υργάσατο εικόνη γαρ προβλέψασα της ευλογημένης Θεόπεδος πάντων καταγούσα θεσμάτων σου πανέφημε το πριν εν παρησία το τίμιον ξύλων προσεγγίνησα. Υπομένων υπέμενα των Κυρίων και πρασχημή και εισήκουσέ με της δέησεώς μου τόπους προσκυνήσασα περί χαρός τους Αγίους άρετης εφόδιον σωτήριο δέστατον εν τέν ηλιφάς και φεδρός εδραμές την καλήν πορείαν και το ρήθρον εκπεράσασα το Ιορδάνιον το του βαπτιστού εν διέτοιμα προθήμος κατεσκήνωσας και την των παθών αγριώνητα δια πολιτείας ημέρος ασλεπτίνας ασαρκός διεγκρατίας αείμνηστε μήτερ τα ειδήματα έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατήφθηνε τα δίδια βήματα μου έρημον οικίσασα τόσων παθών τα σηκώνες ευσεβώς απήλυψας τον Θεό ιδέστατον εξηκώνησα εν ψυχή γράψασα άρε τον ιδέας και το σου τον υπερέλαξας ως και τη σύνταση που φως επιβαίνει τη σύγχνεση και γήθεν υπερέρεστε έτος προς Θεόν σου εντέξεσαι και νυν παρησία πανένδοξε Μαρία το Χριστό παρισταμένη της όπισον υπέρ των ψυχών ημών. Να, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι ουκ εστίν η Βασιλεία του Θεού βρόσιν και πόσιν, αλλά δικαιώσιν και άσκησιν συναγιασμό. Οθεν ουδε πλούσιησε λευσόντε, εις ελευσόντε νε αυτοί, αλώσι τους θησαυρούς αυτοί,
αυτόν εν χέρι παίνει τον από τη θέντε. Ταύτα και Δαβίδο προφήτης διδάσκει λέγον δικαίως ανήρ ο ελέον όλην την ημέρα κατά τρυφών του Κυρίου και το φωτί περίπεατον όσου μη προσκόψει ταύτα δε πάντα προσνώθησιαν ημών γεγράπτε όπως νηστεύοντες Χριστότητα πίσωμεν και ζωή ζωή ημών Κύριος αντί των επιγείων τα τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πεπευλογημένη υπάρχεις Θεοτό και Παρθένε. Η αγάπη εξού σαρκοθέντος, ο Άδης ηχμαλώτιστε, ο Αδάμ ανακέκλητε, η Κατάραν ενέκρωτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε και ημί σε ζωπήθημε. Δυο ανυμνούντες βοχόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ο ούτος ευδοκίσας δόξασι. Δόξασι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό, και πηγή ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Σε ευλογούμεσαι, προσκυνούμεσαι, δοξολογούμεσαι, ευχαριστούμεσαι δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε, ουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο άμνος του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριο, Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Κάθε ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνων. Αξίωσον Κύριε εν τη μέρα ταύτη αναμαρτήτως φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών γενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Το Κύριε το ελεός σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν έπισε. Λογητός
σοι, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα σου. Ευλογητό σοι, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα σου. Ευλογητό σοι, Κύριε, διδαξόν με τα δικαιώματα σου. Καταφυγή εγεννήθηση μην. Εν γενεά και γενεά εγώ είπα, Κύριε ελεήσον με, ίασεν την ψυχή μου ότι μαρτώνσι. Κύριε προσε κατέφυγον, διδαξόν με του πλην το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου όψω με θα φως. Παρά τεινόν το ελαιός σου της γίνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός. Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, άσωμεν το αναστάντι εκ τάφου και αρχηγό τη ζωή ημών. Καθελών γαρ το θανάτο των θάνατων, τον οίκος έδωκεν ημίν και το μέγα ελεός. Ευλογημένη η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Άγιου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. The Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. In irini to Kyrio Deithomen. Kyrie eleison. For the peace from above and for the salvation of our souls, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Του σύμπαντος κόσμου εθεσίες των Αγίων του Θεοκρισίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δαϊθώμε. Κύριε ελέησον. For this holy church and for those who enter it with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For all the pious and orthodox Christians, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Αλεξίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου Δεϊθώμεν. Κύριε ελέησον. For our country, for the President, for all those in public service, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. The Holy and Great Church of Christ, for this holy metropolis, for this parish and city, for every city and country, and for the faithful who live in them, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For favorable weather, for an abundance of the fruits of the earth, and for peaceful times, let us pray to the Lord. Kyrie
for travelers by land, sea, and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, and for the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For our brothers and sisters that lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the first responders, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Angelavusos and eleison, Kyrie phylaxon imas o Theos, τις ικανητή. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας σου κράτου. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Ευλογημένος εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μην ομνέζοντες, οι αυτούς καλλιλούς και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό, παραθώμεθα. Στη Κύριε. For to you belong all glory, honor and worship, to the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Κύριος εν τουρανόητήμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. Της Παναγίας Αχράνου, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και Αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. For yours is the dominion, the kingdom, the power, and the glory, of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο ένας ας εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπής αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος στον αιώνα ο Θεός ουσιών, εις γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Υιέ Θεού,
ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογεννήσιος και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, ατρέπτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω, θάνατον πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Άγιο Πνεύματι, σώσον ημάς. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Eleison. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Eleison. Liberating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady. Υπεραγία Θεότοκε σώσον ημάς. Θεοτόκος and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Si, Kyrie. Ote agathos ke philanthropos theos iparchi, ke sinting doxen en apepomen, to patri ke theo ke tvaio pnevmati, nin ke ai, ke istus aeonas ton aeono. Αμήν. Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμενε εν αυτή. Του λίθους φραγιστέντος υπό των Ιουδαίων και στρατιώτων φυλασσόντων το άχραντον σου σώμα. Ανέστης τριήμερος σωτήρ, δωρούμενος στο κόσμο την ζωή. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών, εβόαση ζωοδότα. Δόξα τη Αναστάση σου Χριστέ, δόξα τη Βασιλεία σου, δόξα τη οικονομία σου μόνε φιλάνθρωπε. Σοφία ορθή δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό. Watching your immaculate body, you rose on the third day, O Lord, and Savior, granting life unto the world. For this reason were the powers of heaven crying out to you, O life-giver. Glory to your resurrection, O Christ. Glory to your kingdom. Glory to your dispensation. Only one who loves mankind. Εν εσύ, Μητέρ, ακριβώς διεσώθη το κατοικώνα λαβούσα γάρτον σταυρό.
Χριστό και πράττουσα εδίδασκες υπέροραν με σαρκός παρέρχεται γάρ επιμελής θε δε ψυχής πράγματος αθανάτου διό και μετά άγγελων συναγάλλεται ως η αμαρία το πνεύμα σου. In you, O Mother, is preserved undistorted what was made in the image of God. For taking up the cross, you follow Christ, and by example taught that we should overlook the flesh, since it passes away, and instead look after the soul, since it is immortal. And therefore, O devout Mary, your spirit rejoices with the angels. Σήμερον τη σωτηρία ημών το κεφάλαιον και του απαιώνος μυστηρίου υπανέρωσης, ο Υιός του Θεού, Υιός της Παρθένου γίνεται και Γαβριήλ την χάριν ευαγγελίζεται, διό και ημείς ειν αυτό την Θεοτόκον βοήσομεν, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Today's the beginning of our salvation and the revelation of a mystery which was hidden. The Son of God becomes the Virgin Son, and Gabriel announces the grace of this good news. Let us also join with him to the Theotokos calling, hail to you, O Lady, full of grace, the Lord is with you. Προστασία των χριστιανών ακατεύχεται με συντία προς τον ποιητή να μετάθεται. Μη παρήδεις αμαρτωλόν δε είσαι φωνάς, αλλά προφτάσον ως αγαθή εις την βοήθεια ανημών των πιστός κραυγαζόντων σοι ακοινών εις πρεσβεία και σπεύσον εις ηκεσία η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμώντων σε. A protection of gracious, unshameable, intercessor to our holy Maker, unwavering. Please reject the prayerful cries of those who are in sin. Instead, come to us, for you are good. Your loving help bring unto us who are crying in faith to you. Hasten to intercede and speed now to supplicate as a protection for all time. Theotokos, who Lord, who honor you. Κυρίου δεϊθόμεν, Κυριαλέησον, you are God, our holy, and to you we offer up glory, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages
of ages. Amen. Περελπίσαμεν επί σε, αγαλιάστε δίκαιεν Κυρίω, της ευθέση πρέπει εν εσείς. Σοφία. Προς Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Αδελφοί, Χριστός παραγενόμενος αρχιερεύς των μελών των αγαθών, δια της μίζωνας και τελειωτέρας σκηνής, ουχειροποιήτου τούτων εστίνου ταύτης της κτίσεως, ουδέ δια αίματος τράγων και μόσχων, δια δε του ιδίου αίματος εισήλθενε πάπαξ εις τα Άγια, αιωνίαν λύτρος συνευράμενος. Ήγαρ το αίμα ταύρων και τράγων και σποδός δαμάλεος ραντίζουσα τους και κινωμένους, αγιάζει προς την τη σαρκός καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγγεν άμωμον το Θεό, καθερεί την συνείδηση ημών από νεκρών έργων. Εις το λατρεύειν Θεό
ζώντι. Let us be attentive. Wisdom, let us be attentive. Peace be unto you, the reader. Alleluia, alleluia, alleluia. Σοφία ορθή ακούσομεν το Αγίο Ευαγγελίου, ειρήνη πάση, peace be with all of you. Και το πνεύματι σου. Εκ του κατά Ματθαίων Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τους 12 μαθητάς αυτού και ήρξα το αυτής λέγειν τα μέλλοντα αυτό συμβαίνειν, ότι ιδού αναβαίνομεν εις Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου παραδοθήσεται της αρχιερεύση και γραμματεύση και κατακρινούσιν αυτόν θανάτο και παραδώσουσιν αυτόν της έθνεση και εμπέξουσιν αυτό, και μαστιγώσουσιν αυτό, και εμπντήσουσιν αυτό, και αποκτενούσιν αυτόν, και τη τρίτη ημέρα αναστήσεται. Και προσπορεύονται αυτό Ιάκωβος και Ιωάννης οι Ζεβεδαίου λέγοντες, διδάσκαλε, θέλομεν ή να οεάνετήσομεν, ποιήσεις ημίν. Ο δε είπεν αυτής, τι θέλετε, ποιήσε με ημίν, ή δε είπον αυτό, δώσει μην ή να είσαι εκ δεξιών σου και είσαι εξ ευωνήμων σου καθίσομεν εν τη δόξη σου. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ουκ είδατε τι αιτήστε. Δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ πίνω, και το βάπτισμα, ο εγώ βαπτίζομαι βαπτιστήνε. Ή δε είπεν αυτό, δυνάμεθα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, το μεν ποτήριον, ο εγώ πίνω, πίεσθε. Και το βάπτισμα, ω εγώ βαπτίζομαι, βαπτιστήσεστε. Το δε καθίσαι εκ δεξιών μου και εξεβονίμων, ουκ έστι εμών δούνε, αλύσι τίμαστε. Και ακούσαντες οι 10 ήξαντο γανακτήν περί Ιακώβου και Ιωάννου. Ο δε Ιησούς προσκαλεσάμενος αυτούς λέγει αυτής, είδατε ότι δοκούντες άρχην των εθνών κατά κυριεύουσιν αυτών και οι μεγάλοι αυτών κατεξουσιάζουσιν αυτών. Ούχου το δε έστε εν ημίν, αλλώς εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος, και ως εάν θέλει ημών γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Δούνε την ψυχήν αυτού λύτρων αντιπολών. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Holy Gospels according to Saint Mark. Let us be attentive. Glory to you, Lord, glory to you. At that time, Jesus, taking the 12 again, he began to tell them what was to happen to him, saying, Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be delivered to the chief priests and the scribes, and they will condemn him to death and deliver him to the Gentiles, and they will mock him and spit upon him and scourge him and kill him, and after 3 days he will arise. And James and John, the sons of Zebedee, came forward to him and said to him,
Teacher, we want you to do for us whatever we ask of you. And he said to them, what do you want for me to do for you? And they said to him, grant us to sit one at your right hand and one at your left in your glory. But Jesus said to them, you do not know what you are asking. Are you able to drink the cup that I drink, or to be baptized with the baptism with which I am baptized? And they said to him, we are able. And Jesus said to them, the cup that I drink, you will drink, and with the baptism with which I am baptized, you will be baptized. But to sit at my right hand or at my left hand is not mine to give, but it is for those for whom it has been prepared. And when the 10 heard it, they became to be indignant of James and John. And Jesus called them to him and said to them, you know that those who are supposed to rule over the Gentiles lord it over them, and their great men exercise authority over them. But it shall not be so among you. But whoever would be great, you must be your servant. And whoever would be first among you must be slave of all. For the Son of Man also came not to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλακόμενοι, σοι δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
με πάσαν την βιωτική αποθώμεθα με Βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. May the Lord our God remember us all in his kingdom, now and forever, and to the ages of ages. Κύριε Χόλη, πρίσκονται με εδώ, όργος να ανθρώπινται και εις αυτοί. Wrath, danger, and distress, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Help us, save us, have mercy upon us, and protect us, O God, by your grace. For a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies,
Let us ask of the Lord. Ora ascu, Kyrie. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. Ora ascu, Kyrie. For all that is good and beneficial to our souls, and for peace in the world, let us ask of the Lord. Or ask you, Kyrie. For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. Or ask you, Kyrie. For a Christian end to our lives, peaceful, without shame and suffering, and for a good account before the awesome judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Παναγίας Αχράντου, Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς, υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Of your only begotten Son, with whom you are blessed, together with your holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Peace be with you all. Et to pnevmati Jesu. Αγαπήσομεν αλληλούς, εν ομονία ομολογήσομεν. Let us love one another, so that with oneness of mind we may confess. Αγαπήσωσε Κύριε εις Χρισμού, Κύριος στερεώμα. May the Lord Jesus Christ, our God, always be our peace. Τα στήρας, εν σοφία πρόσχομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ουρατών δε πάντων και ωράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα. Ομοούσιν το Πατρί, διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρία της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τα υπερημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και αναλθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμεν με τα δόξες, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίστον διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάφτισμα εις άφησιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God, begotten, not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. He rose on the third day according to the scriptures. He ascended into heaven and is seated
at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the creator of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy Catholic and apostolic church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Αναφορών εν ειρήνη προσφέρει. Ελεόν ειρήνης θυσίαν ενέσεως. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with all of you. Μετά του πνεύματος σου ανώσχομεν τας καρδίας, let us lift up our hearts. Έχομεν προς τον Κύριο. Ευχαριστήσομεν το Κύριο. Let us give thanks unto the Lord. Αξίον και άντοντα, βοώντα και εκραγώντα και λέγοντα. Άγιος, 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 when he surrendered himself for the life of the world, having taken bread in his holy and pure hands and presenting it to you, God the Father, and giving thanks, blessing, sanctifying, and breaking it.
Εδώ και τις Αγίες αυτού μαθητές και Αποστόλεις, είπον λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπέρ ημών κλώμενον, εις άφεσιν αμαρτιών. Αμήν. Taking the cup of the fruit of the vine, mixing it, giving thanks, blessing and sanctifying. He gave it to his holy disciples and apostles, saying, drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Therefore, Master, we also remembering his saving passion and life giving cross, the 3-day entombment, the resurrection from the dead, the ascension into heaven, the enthronement at the right hand of you, God the Father in his glorious and awesome second coming. God have mercy on us. Tassa ek ton son si prosferomen, κατά πάντα και δια πάντα, your own of your own, we offer to you in all and for all. Amen. For we have done nothing good. Sin me,
συγχαστέραν πλάτητε protect the widows, defend the orphans, deliver the captives, heal the sick. Remember, Lord, those who are in tribunals, mines, exile, bitter labor, and those in every kind of affliction and necessity, or living in difficult circumstances. God, remember all those who beseech your great compassion, those who love us and those who hate us, and those who ask us who are unworthy to pray for them. Lord, our God, remember also all of your people and pour out your rich mercy on all, granting to all the requests for salvation. God, remember those whom we fail to commemorate through ignorance, forgetfulness, or because of the great multitude of names. For you are the one who knows everyone's age and name and knows each person from his mother's womb. Because, Lord, you are the help of the helpless, the hope of the hopeless, the savior of the afflicted, the harbor of those sailing, the physician of the sick. Be all things to all people, for you know each person and his request. Amen. Home and need. Lord, deliver this city and land and every city and land from famine, pestilence, earthquake, flood, Amen. Fire, sword, foreign invasion, Amen. And civil strife. Amen. Among in proti mnisti di Kyrie tu Archiepiscopu imon Alexiou on charise tes Agias sou Ekklesias en irini σον εν τιμών υγεία μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε Λέησον. Remember also, Lord, those who each και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Γύμνος είναι ανέγκασα καρτερός, εσκήνιν εν δεις το γυμνός αντες του Χριστό, όθεν αυθαρσίας στο λες αγαλληλεγήσεις, Μαρία Βαντοστή μου, Αιγύπτου βάσπημα. Do not put to shame any of those who surround your holy altar of sacrifice. Lord, watch over us in your goodness. Manifest yourself to us in your rich compassion. Grant to us a temperate and beneficial climate. Grant gentle showers to the earth for the bearing of fruit. Bless the crown of the year of your goodness. Bring to an end the schisms of the churches. Extinguish the insolence of the nations. Speedily put down the uprising of heresies by the power of your Holy Spirit. Receive all of us into your kingdom, proclaiming us as sons and daughters of life, and sons and daughters of the day. Lord our God, grant us peace and love for your divine things. Othen aftharsias, stoles kathiklaisis, Maria panosia, Aegyptu blastima. Grant that with one voice and one heart we may glorify and praise your most honored majestic name, of the Father and the Son and the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Our great God and Savior, Jesus Christ, be with you all. Μετά του πνεύματός σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For the precious gifts here offered and consecrated, let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσδεξάμενος αυτά, εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν,
και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Τη λαβούσον ελέησον, Κύριε φύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάριτη. Κύριε ελέησον. All day may be perfect, holy, peaceful and sinless. Let us ask of the Lord. Παράσκου Κύριε. Angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord. For forgiveness and remission of our sins and transgressions, let us ask of the Lord. For all that is good and beneficial to our souls and for peace in the world, let us ask of the Lord. For the completion of our lives in peace and repentance, let us ask of the Lord. That we may complete the remaining time of our life in peace and repentance, let us ask the Lord. Ασκού Κύριε. Χριστιανάτε τέλητης ζωήσιμον, ανώτεραν επέσσιντα ελληνικά, κακαλήν απολογίαν την επί του φορού βήματος του Χριστού, έτη σώμεθα. Ασκού Κύριε. We ask for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισίας ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, ως εις ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Peace be with all of you. Και το πνεύματι σου. Let us bow our heads unto the Lord. Συν την Παναγίου και Αγαθό και Ζώπη σου Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. The glory of your kingdom. Come sanctify us, you who are enthroned with the Father on high and are present among us invisibly here. And with your mighty hand grant communion of your most pure body and precious blood to us and through us to all your people. May God have mercy. May God have mercy upon me, a sinner, and save me. May God have mercy upon me, a sinner, and save me. Προσκομεν τα αγιά της αγής, the holy gifts for the holy people of God. Ανανα. Is
εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρατον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγο, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σκήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, δραστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, άλλων κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, μνήσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεψον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύντριφης καταξίωσον, ίνα τας δύο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσουμε ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφώνα οχητών με ελέγχει, ότι ούκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισουν Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσουν με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμών, ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γαρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ολιστής ομολογώσει, μνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. I believe and confess, Lord, that you're truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly your pure body, and this is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me, and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, in knowledge and in ignorance, and make me worthy without condemnation to partake of your pure mysteries for the remission of sins and for eternal life. Amen. Behold, as I approach for divine communion, O Maker, burn me not as I partake, for you are a fire consuming the unworthy, but cleanse me from every stain. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper. For I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as Judas, but like the thief, I confess to you. Remember me, Lord, in your kingdom. Tremble, O man, as you behold the divine blood. It is a burning coal that sears the unworthy. The body of God both deifies and nourishes me. It deifies the spirit and wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, and by your divine arrows you have changed me. But burn up with spiritual fire my sins, and grant me to be filled with the light in you, so that leaping for joy I may magnify, O good one, your two comings. How shall I, who am unworthy, enter into the splendor of your saints? If I should dare enter into the bridal chamber, my vesture will condemn me, since it's not a wedding garment. And being bound up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me, as you are the one who loves mankind. Master who loves mankind. Kelly Metis, do I have any Sunday school kids here who want to come down closer? Or feel the need to, not that they want to, but maybe feel the need to come a little bit closer? I have a question for you when you get down. So here's a, sort of an Orthodox trivia question, and I'll see who can answer it. Who can tell me what the three levels of the ordained priesthood is in our church? Bishop? Okay, say it loudly. Bishop, priest, and deacon. That's right.
So what is the lowest level of the clergy? The deacon. Why is the deacon the lowest level of the clergy? Anybody know? Not the youngest. I was kind of old when I became a deacon. The thing is, if you look at it, a priest can do everything that a deacon can do, but a deacon can't do what a priest can do. And a bishop can do everything that a priest and the deacon can do, but the priest can't do what the bishop can do. See what I'm saying? But everybody can do what the deacon does. The deacon can do it, the priest can do it, and the bishop can do it. Okay? So all the petitions that the deacon are assigned to the deacon, the priest can do it, and the bishop can do it. Everything the deacon does, the priest can do, and the bishop can do. Okay? But the deacon is the lowest form or the lowest level of the clergy because it's the foundation. Because the word, what does the word deacon mean? Does anybody know? Or diakonia? What does the word mean? Diakon. Does anybody know? Christ talked about it today in the gospel lesson. It's the servant. Server. So he talks about Christ said today that he came not to be served, but to serve. So he tells us that the most important thing we could do is to serve. Not to be served by other people, but to be a servant. And that's why the deacon is the lowest level, because it's like the foundation of the house. Because it's what all the rest of the clergy is built on, and that foundation is service, being servants. Okay? Today in the gospel lesson, we had two of Jesus' good friends, James and John. Okay? You know James and John? They were brothers. And James and John were brothers, and they loved Jesus, and they wanted to be next to him. And Jesus told them some very sad things. He said, you know, we're getting ready to go to Jerusalem. And he said, they're going to kill me. But he says, but I'm going to raise after 3 days, and I'm going to go into glory. And James and John loved Jesus so much, they wanted to be with him, and they wanted to be beside of him. They wanted to be close to him, and they wanted to feel important. And Jesus said, you don't understand. You have, if you want to do that, you have to go through what I go through. And they said, Lord, we're willing to do that. He said, yes, you're going to go through that. He said, but to sit beside me in heaven, he said, that's not for me to give. That's for God the Father, to who it's appointed to. Okay? So, but then Jesus got them all together and said, listen, you guys have got this wrong. He said, you think to be important that you have to be first at everything, that you have to be in charge, that everybody has to bow down to you, that when you come into the room, everybody's supposed to all around you and all this kind of stuff. But he says, no, that's not the way it is. He said, what's important is to serve. He said, to serve others. He said, you know, he said, even I, the Son of God, came not to serve myself. I came to serve you. I came to serve because I love you humans so much. I came to save you. So I came to serve you. I'm your God, but I'm here serving you. So if our God comes to serve us, how much more should we go and serve others? Okay? So service and being a servant is very important in our faith and in our life. Because sometimes when we get served, what happens to us? We get proud. We get proud, exactly. We want people to come wait on us and do this, and we start looking at other people like objects and not people. They become objects to serve us. But see, when we're a servant, we're looking at the other people and we're looking at what's best for the other person. So we're putting the other person first. And when we put the other person first, they become real to us. They become people like us. And then we can be in relationships with them. And that's one of the most important things. That's what our whole faith is based about, is in relationships. Our relationship with God and our relationship with other people. So remember, it's always better to be a servant than to be served. Because when you're serving, you're thinking and doing things for the other person and for the good of the other. And it helps you not to be proud. And it helps you to stay humble. And it helps you move you closer to God. So our challenge is for as we finish up Lent this week and go into Holy Week is to find ways that you can serve. How can you help your mom and dad around the house? How can you help your friends at school?
or at work if you're working? How can you reach out and just demonstrate a little bit of that love of God and remember that to be first is to be last and last is first, and that God can serve us, so we have to serve each other. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Metaphorful, Theopistius, ke agapis proselthete, with the fear of God, with faith and love, draw near. Soft.
του, αλληλούια. Το ποιήσαν τη θαυμάσια μεγάλα μόνο, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Ήσαν τη τους ουρανούς εν συνέση, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος ως αυτού, αλληλούια. Το στερεώσαν την γην επί των υδάτων, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Φώτα μεγάλα μόνο, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Τον ηλιών εις εξουσίαν της ημέρας, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Και τους αστέρας εις εξουσίαν της νύχτος, αλληλούια. Ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Να ευλογεί η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου, εμεγαλύνθης φόδρα. Αλληλούια. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν ενεδύσω. Αναβαλλόμενος φως ο σημάτιον. Αλληλούια. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέριν, ω στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Αλληλούια. Ότι θυσνεύειν την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων. Αλληλούια. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Αλληλούια. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Αλληλούια. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλεον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Αλληλούια. Ανανα. Alleluia.
Save your people and bless your inheritance. Ιδωμέν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, ευρώμεν πίστην αληθήν, αδιαιρετών τριάδα προσκυνούντες απ' τη γάρη μας εσώσεν. Blessed is our God. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πληρωθήτω το στόμα ημών εν εσέως, Κύριε, όπως ανυμνήσομεν την δόξαν Σου, ότι ηξίωσας ημάς των Αγίων Σου μετασχήν μυστηρίων. Όρισε αυτής εν τόσο αγιασμό, όλην την ημέραν μελετώντας την δικαιοσύνην Σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Αξίως ευχαριστήσομεν το Κύριο. Help us, save us, have mercy upon us. And protect us, O God, by your grace. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commend ourselves and one another in our whole life to Christ, our God. You are sanctification, to you we give glory, to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever into the ages of ages. Amen. Let us depart in peace. Let us pray to the Lord. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλογήσον. O Christ, our God, please accept from those who call upon you with their whole heart this spiritual sacrifice without the shedding of blood as a sacrifice of praise and true worship. You are the Lamb and Son of God who bears the sins of the world, the blameless calf who does not accept the yoke of sin and who freely sacrifices yourself for us. You are broken but not divided. You are consumed but never spent. You sanctify those who partake of you. In remembrance of your voluntary passion and life-giving resurrection on the third day, you have made us partakers of your ineffable and heavenly and awesome mysteries of your holy body and precious blood. Please preserve us, your servants, those who minister, our leaders, the armed forces, and the people here present in your holiness. Amen. Grant that we may meditate upon your righteousness at all times in every season. Guide us for our actions so that we may do what is pleasing to you. And may you find us worthy to stand at your right hand when you return to judge the living and the dead. Deliver our brothers and sisters who are in captivity. Visit those who are sick. Amen. Protect those who are in danger at sea and on air. And give rest to the souls of those who have fallen asleep in the hope of the eternal life where the light of your face shines. Hear the petitions of all those who beseech you for your help. For you are the giver of all good things, and to you we ascribe all glory, together with your unoriginate Father and your all holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου.
Κυρίου ευλογημένων από του νυν και ως του αιώνος. Όνομα Κυρίου ή ευλογημένων από του νυν και ως του αιώνος. Ευλογητός η Κύριε, με τα δικαιώματα σου, των Αγίων ο χορός, εύρε πηγή τη ζωής και θύραν παραδείσου, εύρω καγό την οδόν διά της μετανοίας, το απολολός προβατών εγώ ημί, ανακάλεσε με σωτήρ και σώσον με. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Of old you created me from nothing, and honored me with your divine image. But when I disobeyed your commandment, O Lord, you cast me down to the earth from where I was taken. Lead me back again to your likeness and renew my original beauty. Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, εικόνη μη της αρήτου δόξη σου, και στίγματα φέρων τεσμάτων, εκτήρησον τον σοπλάσμα δέσποτα και καθάρισον σιές πλαχνία. Και την ποθινή πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλι ποιον πολίτην με. Ευλογητός Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, ανάπαυσον ο Θεός την δούλην σου και κατάταξον αυτήν εν παραδείσου, όπου χωρεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψου συνοσφοστήρες. Την και κοιμημένη λούλην σου ανάπαυσον, παρόν αυτής πάντα τα εγκλήματα. Δούξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, το τριλαμπές της μίας θεότητος, ευσεβώς ημίσω με πόντες. Άγιος Υ, ο Πατήρ ο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης η λατρεύοντας, και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Χαίρεσε μνη η Θεότς αρχιτεκούσα εις πάντων σωτηρία. Δις γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρία. Δια σου εύρημε παράδεισο, θεωτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Μετά το δικαίων τετελειωμένων την ψυχήν της δούλης σου σώτερα να παυσών
φιλά τον αυτήν, εις την μακαρίαν ζωήν, την παρασύ φιλάνθρωπε. Within your peace, O Lord, where all your saints repose, give rest also to the soul of your servant, for you alone are immortal. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών, ο καταβάσης άδειν, και τάσο δυνατήσας των πεπαιδημένων, αυτός και την ψυχή της δούλης σου σώτερα να παυσών, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η Αγνή και άκραντος Παρθένος, η Θεόν αφράστος Κύσσασα, πρέσβευε υπέρ του σωθήνε την ψυχή της δούλης σου. Λέησον ημάς ο Θεός καρ' το μέγα Θεός σου, και όμεθα εις υπάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Again we pray for the blessed repose of the departed servant of God Persephone, for whom we offer these memorial services, along with the servants of God, George, Benedict, John, Effie, Gus, Wiki, Takli, Helen, Costa, Bessie, and the servants of God, Ευαγγέλου, Δημητρίου, Λιονίδου, Αναστασίου, Μιχαήλ, Ελένης, Κωνσταντίνου, Θεοδόρου, Ιερέως, Ελισάβετ, Πρεσβυτέρας, Χρήστου, Ελένης, Εκατερίνης, Κωνσταντίνου, Ευαγγελίας, Εμιλίας, Μαρίας, Πρεσβείας, Βασιλικής, Ανδρέου, Ιωάννου, Ζωής, Αλεξάνδρας, Αθανασίου, Δημητρίου, Σοφίας, Δημητρίου, Ευαγγελίας, Κωνσταντίνου, Παναγιούλας, Γεωργίου, Αθανασίου, Νικολάου, Ηλίου, Στεφάνου, Νικολάου, Αναστασίου, Ηλίου, Ελένης, Μάρθας και Ευθυμίου. The servants of God, Ephraim the priest, Martha, Dionysius the priest, Apostles Evangelia, Demetrios Eleftheria, Andrea, Nikitas, Yorgos, Chrysanthi, Angeliki, Panagiotis, Evangelos, Evangelos, Sophia, and Christos. For the servants of God, Lydia, Vladimir, Vinaimon, Alexander, Maria, Anastasia, Evdokim, Zenaida, Sophia, Boris, Leonid, Andrea, Emanola. For Maria, Nicholas, Pereskevi, Vasilius, Alexander, and George. For Ephraim, Ermanaku, Dabmiskinu, Ermanaku, Theodori, Ureas, Yorgi, Ureas, Kinesia, Ureas, Dimitrio, Yerikinix, Elisabeth, Presbyteris, Vasikis, Presbyteris, Mariantis, Presbyteris, Andrea, Vasilikis, Dimitrio, Statulas, Dimitrio, Alexandros, Athanasiu, Seraphim, Yorgias, Yorgio, Yorgias, Ioannou, Kostendinas, Yorgio, Marias, Yorgio, Yorgio, Canelis, Sarandis, Sophias, Ioannou, Zoes, Kostendino, Christu, Amalias, Sophias, for the servants of God, John Stephen, the priest, for Maria, for Emily and George, and for all those names we've commemorated here today, for the forgiveness of their sins, both voluntary and involuntary. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. May the Lord place their souls for the righteous proposal and ask for the mercy of God, the kingdom of heaven, and the forgiveness of their sins, from Christ, our immortal King and our God. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρισάμενος. O Lord, give rest to the soul of your departed servant Persephone, for whom we offer the memorial services, along with all the above mentioned names, in a place of light, in a place of repose, in a place of refreshment, from where pain, sorrow, and mourning and suffering have fled away. As a good and loving God, please forgive all the sins they have committed in thought, word, or deed. For there is no one who lives and sins not. You alone are without sins. Your righteousness is an everlasting righteousness, and your word is truth. You are the resurrection and life, and the repose you departed servant Persephone, and for all those commemorating this service, O Christ our God, and to you we give glory with your eternal Father, your all-holy good and life-giving Spirit,
Now and forever into the ages of ages. Amen. Αιωνία σου μνήμη αξιομακάριστος και αείμνηστος αδελφή ημών. May your memory be eternal, dear sister, worthy of blessedness and everlasting. Αιωνία σου μνήμη αξιομακάριστος και αείμνηστος αδελφή ημών. Αιωνία σου μνήμη. My beloved, please be seated. My beloved, Galimera, good morning. We are 5 days only before the end of the great and holy Lent, and the Holy Fathers, in their divine wisdom, decided that the last Sunday of the great and holy Lent, we should celebrate the feast of Saint Mary of Egypt. And there is reason for it. The Holy Fathers, through today's Sunday, the fifth, and the last Sunday of the great Lent, they want to reveal to all of us the unique and the great transformative power that the Orthodox Church has. Today, the Orthodox Church reveals to all that she has the unique divine power to transform a former harlot to a great and wonder worker saint, whose soul rejoiced paradise along with the holy angels, as we heard in the Apolitikion of St. Mary. Today, the Orthodox Church shows us that she has the unique divine power to make the impossible possible. St. Gregory Palamas used to teach that the Church is the communion of deification. And indeed, today, the Orthodox Church shows us that its main purpose is to produce saints in every generation until the close of the ages. Today, the Orthodox Church teaches us all that we should never despair in our spiritual life, no matter how great sins we may have committed in the past. Today, the Orthodox Church teaches us all that never is too late, never is too late, for each one of us to return to the Lord through our sincere repentance, no matter how many sins we may have committed in the past. Today, the Orthodox Church teaches all of us that during our earthly and temporal life, always there is hope for salvation for all of us, no matter how great sins we may have committed in the past. Today, the Orthodox Church reminds us all that the only and unique way for our salvation is through unceasing repentance. Today, the Orthodox Church reminds us all that repentance is the only way that leads to paradise and the kingdom of heavens. Today, the Orthodox Church reminds us all that repentance is the only source of true hope for our salvation. My beloved Saint Mary of Egypt became an orphan from both parents at 12 years old, and unfortunately, she was taking the bad road of life and became a harlot in Alexandria for 17 years. One day, she felt the necessity to go to the Holy Land in Jerusalem in order to venerate the holy and precious cross of the Lord. She arrived at the Church of the Holy Resurrection during the great Dominical Feast of the Elevation of the Holy Cross on September the 14th. When St. Mary tried to enter the church, one invisible force prevents her from entering the church. She tried again and again for 3 times to enter the church,
but it was impossible for her to enter. One invisible force continued to prevent her from entering the church, while all the other pilgrims, they were able to enter the church undisturbed. Then St. Mary paid special attention to a holy icon of Panagia, and immediately she understood and she realized that the Lord prevented her to enter his holy house because of her sinful life. Then St. Mary immediately turned to the icon of Panagia and with tears of repentance started beseeching Panagia to intercede to her Son and God for her in order this time to allow her to enter his holy church. St. Mary said to Panagia, O Sovereign Lady, you who did bear God in your flesh, I know that I am not worthy to dare look upon your holy icon. You are absolutely pure in both body and soul, unlike me, who I am immoral. But as the God was born of you and he became man in order to call sinners to repentance, please come to my aid. Allow me to enter the church and venerate his holy and precious cross. This was the start point, my beloved, of her unique, unceasing, and great, and inexpressible repentance. And then the miracle took place. St. Mary felt herself suddenly freed from the power that had held her, and she was finally able to enter the church, and she venerated, full of tears of repentance, the Holy Cross. After experiencing such a great miracle and blessing, St. Mary did not forget Panagia. She returned to her holy icon of Panagia. She was now ready to follow the path that the Panagia would show to her for her salvation. And in a miraculous way, Panagia said to St. Mary that she should go to the desert of the Jordan River in order to start her ascesis, her willing spiritual struggle, her new life in Christ, a new life full of repentance. Being fully obedient to Panagia, St. Mary remained for 47 years at the wilderness, and thanks to her continuous great repentance, she succeeded by the grace of God not only to become a holy woman, but also to perform great miracles. One day, St. Zosimas was passing through the desert of the Jordan River, and he saw St. Mary to walk upon the waters of the Jordan River. St. Zosimas was amazed. He stayed speechless. He was kneeling at St. Mary, asking if she was an angel or a human being. Through her continuous, my beloved, and sincere repentance, and of course, in a willing cooperation with the grace of God, St. Mary not only attained sanctification, purification as first step, illumination the second, and sanctification, the most perfect spiritual step, but also attained great spiritual heights, so that she seemed like an earthly angel to the eyes of St. Zosimas. Then St. Mary was humbly asking of St. Zosimas to hear her confession. Let us all, my beloved, pay attention to that point. Even the wonder worker saints felt the necessity to experience the sacrament of the holy repentance and confession. This is a very crucial point. And if the saints felt the necessity to experience holy confession, imagine, my beloved, how much more we supposed to feel the same necessity to frequently experience holy confession before our spiritual father. After being confessed, St. Mary expressed her desire next year to receive Holy Communion. At this point, the Synaxarion of St. Mary of Egypt teaches us all how inseparably connected is the sacrament of repentance and confession with the sacrament of the Holy Communion. Indeed, the next year, it was Holy Thursday morning, Elder Zosimas went to see St. Mary
in order to offer her Holy Communion. Saint Mary received Holy Communion for the first time after so many years in the wilderness. However, the fact that she didn't receive so frequently Holy Communion, she did not prevent her from becoming engaged and a huge saint. The next year, Saint Zosimas went to see again Saint Mary, but Saint Mary was fallen asleep. It was the year 378. Next to her soulless body, there was a letter of her. In this letter, Saint Mary wrote the following: Elder Zosimas, please entomb here the body of the humble Mary. Please give what is of earth to the earth. I died on the same day, first day of April, Holy Thursday, the very night of the Holy Passion of our Lord and Savior God Jesus Christ, after having received Holy Communion by your hands. Please pray for me. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα, όπως και στην Αγγλική είπαμε, η Εκκλησία η Ορθόδοξη δείχνει τη δύναμή της. Δείχνει το τι είναι ικανή να κάνει. Η Εκκλησία, όπως λέγει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι το πλέος το οποίο μπορεί να μεταμορφώσει έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μπει σαν λύκος, αλλά μπορεί να βγει σαν πρόβατο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μπει άρρωστος και να βγει υγιής. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μπει σαν γήπας και να βγει σαν άσπρο περιστέρι. Φυσικά αυτή η μεταμόρφωση απαιτεί δύο. Ο Χριστός θέλει να μας μεταμορφώσει. Ο Χριστός θέλει να μας ιατρεύσει. Ο Χριστός θέλει να μας αγιάσει, αλλά όμως ταυτόχρονα σέβεται και την ελεύθερη θέλησή μας, το αυτεξούσιο, την προαίρεση, το να του πούμε «Ναι Χριστέ μου, εσύ θέλεις και το ξέρω, αλλά θέλω κι εγώ». Και αν θελήσουμε όλοι λοιπόν να αφήσουμε τον Χριστό να μας αγιάσει, πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα. Να του αφήνουμε χώρο κάθε μέρα στην καρδιά μας, να παραμερίζουμε το εγώ μας, το θέλημά μας και να λέμε «Γεννηθεί το Κύριε, το θέλημά σου και στην καρδιά μου». Αυτό όμως είναι μια διαδικασία η οποία απαιτεί ταπείνωση, όπως πάρα πολύ ωραίο ο πατήρ Κωνσταντίνος τόνισε στα παιδιά μας για την ταπείνωση, την οποία πάλι σήμερα ο Χριστός διδάσκει, την ταπείνωση. Την ταπείνωση του δούλου. Γι' αυτό αγαπητοί μας αδελφοί, όλοι σήμερα ας μιμηθούμε τον Κύριό μας, ο οποίος κατά την ανθρώπινη φύση του, τι μας είπε, ότι πράος ημί εγώ και ταπεινός την καρδία. Να μιμηθούμε τον Κύριο, ο οποίος ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Να μιμηθούμε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, όχι στην αμαρτωλή ζωή της, αλλά στη μετάνοιά της. Και τότε, με ταπείνωση και αγάπη, είναι σίγουρο ότι και εμείς θα νιώσουμε τη μεταμόρφωση της ψυχής μας μέσα στην Εκκλησία. Αμήν. Let us pray to the Lord. May the blessing of the Lord and His mercy come upon you by His divine grace and love for mankind, always, now, and forever, and to the ages of ages. Amen. Glory to you, O God, our hope, Lord. Glory to you. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και ει και σώσον στην αιώνα μην, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρέ Άγιε ευλόγησον. May He who rose from the dead, Christ, our true God, through the intercessions of the all pure and all the next Holy Mother, the power of the precious life-giving cross, the protection of the Uncle Father's power of heaven, the supplication of the Uncle of the Holy Glory of the Martyr, of our righteous and God-bearing Father, of our Father among the Saints, Basil the Great, Archbishop of Caesarea and Cappadocia, the Heavenly Revealer, whose divine liturgy we celebrated, and the Holy and Righteous of God Joachim and Anna, and of St. Mary of Egypt, whose memory we celebrate today, and of all the saints, have mercy on us and save us, for He is good and loves mankind. Δια φόντων Αγίων Πατέρημων, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. My beloved brothers and sisters in Christ, today we celebrated the Divine Liturgy of Saint Basil the Great, because it was the fifth Sunday of the Great Lent.
And also, I would like, of course, to officiate the 40-day memorial for our beloved sister in Christ, Ms. Persephone Cortesis. And at this time, allow me to express on behalf of the entire Annunciation Local Church to the beloved family, to Gianni, Dino, and Efrosini, along with their blessed families, our sincere condolences for the fallen asleep of your beloved mother. Ms. Persephone was a person, is and will be, a person of great and steadfast faith, and she has this unique and extreme love to Panagia Prosodissa. This is a very important thing, right? Because our church, is dedicated to Panagia. So it's very important for us to follow Ms. Persephone along with all the virtues she used to have, she has and will have, most mainly to the virtue that she loves tremendously and inexpressibly Panagia. Of course, the coffee hour is offered by the family and the friends of Persephone. Tomorrow, we're going to have the last great compline at 4:30 p.m. Tuesday, there is no adult discussion group and there is no dance practice. Wednesday, we have the pre-sanctified liturgy at 6 p.m. Thursday, there is no discussion group, but we have the paraclesis to the Panagia at 6 p.m. Thursday with Panagia's grace, and 7 p.m. Deacon Chris is going to offer his lesson on the Orthodoxy 101. This coming Friday, the last day of the Great Lent, at 6 p.m., we're going to have the Goya lock-in. It's going to be a great opportunity for our Goyans to be here. We're going to speak about the Holy Week. We're going to be here, Father Costas and myself, for the Goyans who wants to experience the sacrament of the Holy Confession. They're going to have also crafts. They're going to have food, Lenten food. They're going to create some palm branches. It's very good for us to be here on this day. Next Saturday is the Saturday of Lazarus. It's a great feast, as you know, Dominical feast. And after the liturgy, we're going to have the joint hope meeting. And the same night, we're going to have the Vespers, the great Vespers, at 6:30 for Palm Sunday. Of course, next Sunday is the Palm Sunday, and the Philoptochos, they're going to have this fundraising luncheon over there in our hall. Next. And of course, from next Palm Sunday night, as you know, we enter the Holy Week. Let us pray to the Panagia to grant us a blessed remainder of this holy Lenten period, and of course, to grant us to have a blessed Holy Week period, and most mainly, to bless us, to venerate the holy passion of your Son and God, and to venerate even more mainly and most importantly, his holy resurrection. Amen. Καλημέρα σας. Oh, I forgot to say that yesterday, this is very important, last but not least, we went to the Annunciation, to the Dormition Church in Greensboro, because four of our youth, they went there to represent our church. And in regards to the junior division, it was Mr. Elias Tsoutsias and Mr. Dimitrios Grassos. And also in regards, on behalf of the senior division, it was Maria Karagiorgis and Jan Stabolitis. The four of our children, of our youth, they did very good job. Great job, but Jan Stabolitis won the first place, and he will go to the next stage of the rhetorical festival, the Metropolitan stage. Amen. Thank you, Παρθένε μητέρα ανάσα, πανένδρωσε τε πόκε. Ρε νύμφη ανύμφευτε, υψηλότερα ουρανών, ακτίνων λαμπροτέρα. Ρε νύμφη ανύμφευτε, χαρά παρθενικών χωρών,
angelon hypertera. Ere nymphi animfefte. Εκλάμπρωτερα ουρανών φωτός καθαρωτέρα. Ερε νύμφη ανύμφευτε. Των ουρανίων στρατιών πασών αγιωτέρα. Ερε νύμφη ανύμφευτε. Μαρία υπάρθενε, κόσμου πάντος Κυρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αγράντε νύμφη πάναγμε, δέσποινα Παναγία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Μαρία νύμφη άνασα, χαράς ημών αιτία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χωρίς εμνή βασίλισσα, μητήρ υπεραγία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ημοιωτέρα χερούβιμ, υπέρ εν δόξον δέρα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Όλα σωμάτων σεραφείμ των θρόνων υπερτέρα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε το άσμα χερουβείμ, χαίρε ύμνος αγγέλων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε οδή των σεραφείμ, χαρά των αρχαγγέλων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε ειρήνη και χαρά λιμήν τη σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Πάστας του λόγου ιεράνθος της αυθαρσίας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε παράδεισε τρυφή ζωή αιωνία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χαίρε το ξύλο τη ζωή πηγή αθανασία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και οικετεύω δέσποινα σε νύν επί καλούμε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Σε δίσωπο πάντα ανάσα συν χάριν εξετούμε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χωρίς εμνή και άσπηλε δεσποίνα Παναγία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Χωρί σερμός επικαλούμε σε να έγι ασμένε. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Αντιλαβούμουρίσε με από του πολεμίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Και κληρονόμων δείξον με ζωής της αιωνίου. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.